οι ασώστες και οι γιατρός του ΕΚΑΒ μεταφέρουν στο νοσοκομείο τον ηλικιωμένο που δεν άντεξε και υπέστη καρδιακό επεισόδιο όταν είδε το συνεργείο της ΔΕΙΑΗ να του ξυλώνει το ρολόι ίδρυυσης λόγω χρεών που συσσωρεύτηκαν. Άμα τους αρέσουν αυτά, θα τα βλέπουν, ορίστε. Η οικογένειά του αλλά και κάτοικοι της περιοχής μπροστά σε αυτό το θέαμα άρχισαν να εξαπολύουν μύδρους εναντίον της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης και αποχέτευσης, την οποία καταγγέλουν για αναλγησία. Εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, φέραν από εδώ για να πάρουν από έναν άνθρωπο το ρολόι. Αυτή τώρα δεν ήταν άνθρωπο. Για να μην σοχάσουν. Για να μην σοχάσουν. Σε κρίση δηλαδή να τα κάνουν αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Ο πατέρας μου τους ζήτησε μια μικρή παράταση. Εκείνοι δεν δεχτήκανε και άρχισε μετά μια αντιλογία από τους ίδιους που ξυλώναν το ρολόι να αρχίσουν να φωνάζουν μόνοι τους. Αλλά εγώ όμως τους είπα ότι αν το ρολόι φύγει από εδώ και έρθει ξανά να το συνδέσουν οι ίδιοι, να μην έρθουν οι ίδιοι. Και κάντε μια εξαίρεση, μην πάρετε το ρολόι, διότι ο άνθρωπος είναι άρρωστος και δεν πρέπει να κάνετε, διότι μπορεί να πάθει κάτω ο άνθρωπος. Αυτοί αρνηθήκανε. Ελάχιστα λεπτά νωρίτερα, η ιδιοκτήτη σπιτιού στα παλιά σφαγεία, όταν είδε τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΗ να αφαιρούν και το δικό του ρολόι ίδρυυσης λόγω χρέους, έβγαλε όπλο και άρχισε να τους απειλεί, προκειμένου να μην του πάρουν το ρολόι όπως είχαν διαταχθεί από την υπηρεσία τους. Εμείς δεν τον είδαμε να το βγάζει. Ξέρω. Εγώ ούτε εγώ είδα να βγάζει όπλο. Εμείς δεν είδαμε να βγάζει όπλο. Αυτοί το είπανε. Αυτοί το είπανε. Τι είπανε? Ότι πήγαν να βγάλουν το ρολόι και τους τράβηξε όπλο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τίποτα. Χάσαμε εδώ πέρα το κράτος, δηλαδή δεν βλέπει κανέναν. Μόνο να μας τα παίρνει μέσα από τις τσέπες. Και ξέρει να ασχολείται με τη Χρυσή Αυγή, πόσους πιάσανε και πόσους βάλανε μέσα. Στους υπόλοιπους όλους μας έχουν σκοτώσει, μας έχουν πεθάνει. Με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων γειτόνων του, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Οι υπάλληλοι της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσαν τη ΔΕΙΑΗ και την αστυνομία και λίγο αργότερα ο 50χρονος συνελήφθη. Πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Το πρωί, από το πρωί ήρθαν εδώ, ξυλώνουν ρολόγια του νερού. Ούτε μιλήσαμε, ούτε ξεσηκωθήκαμε. Λέμε εντάξει, χρωστάνε οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, κάνουν διακανονισμό. Αυτοί ήρθαν εδώ στεγνά. Τα αρχίδια και ξυλώνανε, δεν καταλαβαίνουν ούτε λυπούνται κανένα. Ναι, η ασφάλεια. Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, πάντως μας βγάζουν τα ρολόγια. Εγώ έχω δύο φαντάρους, ο άντρας μου δεν έχει δουλειά, είναι ανάπηρος. Εγώ είμαι υπερτασιά. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό? Η επιχείρηση δυστυχώς πρέπει να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Διότι στο συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε σήμερα, είναι ένας συνδημότημος ο οποίος έχει να πληρώσει 4 χρόνια στην επιχείρηση. 4 χρόνια είχε κάνει ένα διακανονισμό, δεν τον τήρησε ποτέ και ήταν υποχρεωμένη η επιχείρηση να πάει να φέρει στο ρολόγιο. Όχι μόνο αυτό, ήταν μια 10 ρολόγια να φερθούν σήμερα. Και η καταγγελία που έχουμε από τους δύο υπαλλήλους, το στράβηξε όπλο, έγινε μια ιστορία εκεί μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια. Η επιχείρηση υπέβαλε μήνυση, πήγε ασφάλεια, έπιασε τον συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και κρατείται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, καθώς η επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, οι αφαιρέσεις ρολογιών από όσους χρωστούν μεγάλα ποσά και για χρονικό διάστημα άνω των 3 ετών θα συνεχιστούν.